είστε εδώ. Είναι πολύ ωραία και κρίσιμα πράγματα όλα αυτά που θα ακούσετε για τα παιδιά μας κυρίως. Κανένας δεν γεννήθηκε να ξέρει πώς να μεγαλώνει παιδιά. Είμαστε όλοι σε έναν αγώνα που χρειάζεται ισορροπίες. Καμιά φορά τις χάνουμε και είναι πολύ ωραία κάποιος να μας θυμίζει, κάποιος να μας λέει, κάποιος να μας δίνει συμβουλές και να αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας, γιατί ξέρω ότι όλοι χάνουμε καμιά φορά και την ψυχραιμία μας και την υπομονή μας. Είναι ωραία έτσι μια υπενθύμηση. Είναι πράγματα που θα ακούσετε πολύ ωραία και πολύ χρήσιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία Θωμά, λογοθεραπεύτρια. Θα μας πει πράγματα για την λογοθεραπεία. Άφησε τη δουλειά της και σήμερα εδώ για να είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Αμαλία, την ψυχολόγο του σχολείου μας, η οποία είναι έτσι ένα παιδί, μια κινητήριος δύναμη στο σχολείο. Ό,τι και να σκεφτούμε να κάνουμε, λέει ναι, και άλλες πολλές δικές της ιδέες. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν, για την βοήθεια και για την υποστήριξη από την καρδιά μου. Και εγώ θα σας πω μετά μερικά πραγματάκια. Εγώ είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Οπότε θα δώσω έτσι μερικές συμβουλές, κάτι tips μεταξύ δασκάλου και μαμάς ανάμεσα. Ελπίζω να το απολαύσετε και να πάρετε χρήσιμα πράγματα. Αναστασία. Λοιπόν, γενικώς νομίζω ότι όλα αυτά που θα πούμε σήμερα μεταξύ τους δεν είναι πάρα πολύ. Πλέον δηλαδή και μια ψυχολόγος συνεργάζεται πάρα πολύ με έναν λογοθεραπευτή, με τον δάσκαλο, με τους γονείς. Έτσι είναι μια ομάδα, ας πούμε, που δουλεύει πολύ για τη λογοθεραπεία στα παιδιά. Αν και ένας λογοθεραπευτής μπορεί να δουλέψει και με ενήλικες, εμάς σήμερα το θέμα μας είναι τι μπορεί να κάνει στα παιδιά, πώς μπορεί να τα βοηθήσει, τι είναι, σε ποια πράγματα δηλαδή, ας πούμε, λέμε ότι χρειάζεται η λογοθεραπεία. Ωραία. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση, την αξιολόγηση, την θεραπεία και την πρόληψη, θα έλεγα, κάποιες φορές των διαταραχών που έχουν να κάνουν κυρίως με την επικοινωνία, με τον λόγο, όχι μόνο σαν ομιλία, αλλά και σαν επικοινωνία γενικότερα, με τη γλώσσα εννοείται, με τη φωνή και με τη σύντηση. Δηλαδή, ασχολούμαστε και με θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάπωση, με τη μάσηση, με την πόση υγρών κτλ. Στόχος είναι του λογοθεραπευτή να βελτιώσει αυτές τις δεξιότητες ή τις διαταραχές που έχουν να κάνουν με τον λόγο, τη γλωσσική κατανόηση και την έκφραση. Λοιπόν, ποια πραγματάκια, ας πούμε, με ποια ασχολούμαστε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάποια από αυτά είναι, σίγουρα αυτά τα έχετε ακούσει, η δυσλεξία, οι μαθησιακές δυσκολίες, η καθυστέρηση λόγου σε κάποιο παιδάκι, ίσως λιγότερο γνωστές είναι οι δυσκολίες κατάπωσης και σύντησης, διαταραχές της ομιλίας, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ομιλία, αλλά να μην είναι φυσιολογική, ούτε η ροή της, ούτε η άρθρωση. Νευρολογικές διαταραχές, νευρογενείς, εγενείς διαταραχές, δηλαδή ένα παιδάκι μπορεί να έχει γεννηθεί με κάποιες δυσκολίες, διαταραχές στην προφορά, στη φωνή και αναγνώριση των γραμμάτων και των λέξεων. Δηλαδή η γλώσσα έχει και αυτό το κομμάτι, έτσι, τις λέξεις και τα γράμματα, τη μορφολογία δηλαδή. Γι' αυτό και αναφερόμαστε σε μαθησιακές δυσκολίες. Συνήθως απευθύνεται σε παιδιά έτσι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που η λογοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες. Ό,τι σου κάνει. Παρακαλώ. Γιατί το σκέφτηκα όσο λέγαμε σε μία φορά που μπορεί να βοηθήσει. Φαντάζομαι αντίστοιχα και σε τις αριθμίες όταν. Ναι, θα το βάλουμε αυτό στις μαθησιακές δυσκολίες. Θα τα πω παρακάτω πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Λοιπόν. Γενικότερα, ασχολούμαστε με προβλήματα επικοινωνίας, ομιλίας και γλώσσας. Λόγου δηλαδή. Λόγος δεν είναι μόνο η ομιλία, όπως είπαμε, είναι ο γραπτός λόγος, είναι και η επικοινωνία μας, η εξολεκτική, η έκφραση, ας πούμε, έτσι. Μέσα στο λόγο μας μπορεί η ομιλία μας να είναι μια χαρά, αλλά να υστερεί σε εξολεκτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι εκφράσεις, όπως είναι η πραγματολογία, όπως είναι η σημασιολογία, που είναι και αυτά τομείς της γλώσσας. Λοιπόν, στα παιδιά τώρα. Κατά την παιδική ηλικία, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία ή η λογοθεραπεία χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα, και μιλάμε κυρίως για τις πιο μικρές ηλικίες, που εκεί αρχίζει και εμφανίζεται η καθυστέρηση ομιλίας. Μπορεί ένα παιδάκι γύρω στα 2,5 με 3, ας πούμε, που υποτίθεται ότι έχει αρχίσει και έχει ένα στοιχειώδες λεξιλόγιο να μην ανταποκρίνεται σε αυτά τα χαρακτηριστικά.
ή να μην έχει και καθόλου ομιλία. Συνήθως στα 2,5 με 3 ανησυχούμε αν ένα παιδάκι δεν έχει καθόλου ομιλία. Κυρίως το καταλαβαίνουμε αυτό από το λεξιλόγιο, την κατανόηση της γλώσσας από τους άλλους, δηλαδή μπορεί το παιδί να μην μπορεί να κατανοήσει οδηγίες που του δίνουμε, έτσι, ειδικά αν είναι σύνθετες, αν έχουν μια σύνθετη οδηγία, για παράδειγμα, είναι πήγαινε στην κουζίνα και φέρε μου ένα ποτήρι με νερό. Το παιδί μπορεί από όλα αυτά να εκτελέσει το πρώτο σκέλος, να μην μπο... αν και είναι μια απλή οδηγία, έτσι, να δώσουμε σε ένα παιδάκι, πήγαινε στην κουζίνα και φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Αν είναι 2 χρονών κατανοεί, αλλά δεν μιλάει, δεν λέει καμία λέξη. Νομίζω ότι καμία λέξη. Καμία λέξη. Μαμά. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που ένα παιδί ξεκινάει να μιλάει μετά τα 2,5-3 κανονικά, πώς το λένε, μετράμε και άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχει. Όπως για παράδειγμα η εμβληματική επαφή μπορεί να μην έχει. Οπότε συνδυαστικά με την απουσία του λόγου, όταν ένα παιδί είναι, είναι αποτραβηγμένο, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν αλληλεπιδράει, γιατί η πρώτη μορφή επικοινωνίας με τη μαμά μας, ας πούμε ότι είναι ένα παιδί 2 χρόνια που δεν έχει πάει ακόμα σχολείο, έτσι, είναι στο σπίτι με τη μαμά κατά κύριο λόγο και με το οικογενειακό του περιβάλλον. Θα φανεί αυτό και λίγο το παιχνίδι του, από την αλληλεπίδραση που έχει, από το πόσο θέλει και ζητάει να είναι μαζί με τη μαμά του, να μοιράζεται έτσι εμπειρίες. Από ποια ηλικία έρχεται λογοθεραπεία, ένα παιδί, α πούμε. Κοιτάξτε. Το πιο μικρό που σου έχει τύχει. Το πιο μικρό που μου έχει τύχει. Γύρω στα 2,5. 2 με 2,5, ναι, αλλά ποτέ. Υπό προϋποθέσεις, έτσι. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να μην μιλάει το παιδί, αν κατά τα άλλα σε όλες τις άλλες, ας πούμε, τους τομείς επικοινωνίας είναι OK. Έτσι. Το βλέπουμε κυρίως αυτό. Στα 3, ας πούμε, λέμε ότι ξεκινάμε πρώιμη παρέμβαση. Ναι, η πρώιμη παρέμβαση είναι και γύρω στα 2,5 με 3. Ωραία. Εννοείται ότι το καταλαβαίνουμε εκεί, σε εκείνη την ηλικία, την παιδική. Και γιατί χρειάζεται να παρέμβουμε όταν ένα παιδί είναι 3 χρονών και δεν μιλάει. Εφόσον είναι, ας πούμε, σαν ορόσημο αυτή η ηλικία, το παιδί να έχει 50 λέξεις λεξιλόγιου, μπορεί και παραπάνω, έτσι. Αλλά το κατώτερο φαντάζομαι ότι 50 λέξεις αναμένουμε να έχει το παιδί ένα βασικό λεξιλόγιο. Η πρώιμη παρέμβαση τι κάνει, θα κλείσει αυτό το χάσμα στα επόμενα χρόνια που θα έχει με τα παιδιά της ηλικίας του. Δηλαδή 4 χρονών περιμένουμε πολύ περισσότερα από το παιδί. Προσπαθούμε δηλαδή να αναπτυχθεί ο λόγος του, ώστε κάποια στιγμή το χάσμα με τα άλλα παιδιά, τα τυπικής ανάπτυξης και που έχουν κανονική ομιλία, να κλείσει με λογοθεραπεία. Πολλές φορές βέβαια, ας πούμε τώρα θα ήταν πάρα πολύ, θα έχει πολύ νόημα να μας μιλήσει κάποιος λογοθεραπευτής για τις άλλες δεξιότητες που πάλι περιμένουμε να έχει το παιδί. Υπόσχομαι σε επόμενη κτήση. Ναι, γιατί κάποιες είναι, μάλιστα έχουν και προτεραιότητα νομίζω, έτσι. Όχι τόσο δηλαδή η ομιλία και άλλες δεξιότητες. Σε αυτή την ηλικία όμως. Ναι, και σε αυτή την ηλικία, εννοείται. Μπορεί πολλά πράγματα να μας πει για την κινητικότητα του παιδιού, τη λεπτή, την αδρή, για το παιχνίδι του παιδιού. Αισθητηριακά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε λίγο στις ανθρωπικές. Είναι ένα από τα πιο έτσι, συνηθισμένα περιστατικά που έρχονται και που οι γονείς το καταλαβαίνουν και σχετικά γρήγορα. Τι είναι, δεν λέει σωστά κάποια γραμματάκια το παιδί στην ουσία. Οι ανθρωπικές με τις φωνολογικές διαφέρουν, αν και δουλεύονται περίπου με τον ίδιο τρόπο και το παιδί μπορεί να έχει την ίδια εικόνα, δηλαδή δεν λέει σωστά κάποια γραμματάκια. Ωστόσο, στις ανθρωπικές διαταραχές υπάρχει κάποια δυσκολία στους ανθρωτές, δηλαδή ποιοι είναι οι ανθρωτές μας, στόμα, γλώσσα, γνάθος, δόντια. Υπάρχει μια δυσκολία εκεί, μια λάθος θέση της γλώσσας μας οδηγεί στο να μην πούμε το σου.
Το ίδιο και το ρο. Ή μια αδύναμη γλωσσίτσα που δεν μπορεί να ανέβει ψηλά και δεν μπορεί να. Συγγνώμη. Να πάλετε. Δεν μπορεί το παιδί έτσι να πει το ρο. Εκεί μόνο λόγω θα τη δουλεύει συνδυαστικά με έργο. Στη θέση. Όχι, στη θέση των αρθρωτών, σε ό,τι περιλαμβάνει το κομμάτι του στόματος και της άρθρωσης δουλεύουμε εμείς. Δεν θα δουλέψουμε μόνο. Πώς το λένε, στο να του μάθουμε τα γράμματα, αλλά θα δουλέψουμε και μυϊκά, έτσι. Θα χρειαστούν ίσως κάποιες ασκήσεις για την ενδυνάμωση, ίσως κάποιες τεχνικές για να βρει το παιδί του, ίσως τη θέση άρθρωσης. Ενώ οι φωνολογικές διαταραχές μπορεί πάλι το παιδί να δυσκολεύεται, αλλά δεν έχει να κάνει με κάποια δυσκολία στο μηχανισμό της άρθρωσης. Έχει απλά το παιδί ένα διαφορετικό φωνολογικό σύστημα. Ακούει, αντιλαμβάνεται κάπως διαφορετικά τις φωνούλες, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε παρόμοια εικόνα και πολλές φορές συγχαίονται. Πώς το ξεχωρίζουμε αυτό? Η μικρή μου μέχρι πρόσφατα δεν έλεγε το ρο. Τώρα το λέει πιο έντονα λίγο σε νέες λέξεις. Ας πούμε το ρολόι, είναι πολύ δύσκολο. Τώρα ρολόι, προσπαθεί να το πει το ρο. Θα το ξεχωρίσουμε από το ότι το παιδί δεν κάνει τυπικά λάθη του τύπου απλά δεν λέει το ρο. Μπορεί το ρο να τον μπερδέψει με το λου. Σε άλλη λέξη μπορεί να τον μπερδέψει με το γου. Έχει λίγο μπερδεμένο φωνολογικό σύστημα. Πρέπει να ξεχωρίσει τα γραμματάκια. Ενώ μπορεί αρθρωτικά, μπορεί και το σου να το πει, δεν το λέει σε κάθε λέξη. Μπορεί να μπερδέψει μια λέξη. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι αυτά τα παιδιά, λόγω του ότι δεν διαχειρίζονται καλά τους ήχους, θα δυσκολευτούν πολύ να ακούνε πολυσύλλαβες λέξεις. Γιατί είναι πολλά διαφορετικά γραμματάκια μαζί, θα μπερδέψουν τις θέσεις μέσα στη λέξη. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ ένα παιδί. Ναι, παρακαλώ. Μπορεί να παίζει και η ακοή. Μπορεί να παίζει και η ακοή. Ναι, μπορεί να έχει να κάνει με το πώς θα ακούνε τα παιδιά. Έτσι. Αν το πει συλλαβιστά όμως, το λέει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Αν το πει γρήγορα έτσι πως θέλει, δεν θα βγει το ρο. Και τι σημαίνει? Στο γρήγορο και στο. Δηλαδή στο συλλαβιστό και στο. Νομίζω ότι πάμε πάλι σε φωνολογικό θέμα, ας πούμε. Αυτό είναι μεγάλη πληροφορία, δεν μπορεί να τη διαχειριστεί σωστά. Οι πολυσύλλαβες είναι δύσκολες, έτσι. Σε ένα παιδί νηπίου, είναι δύσκολο να πει μια πολυσύλλαβη λέξη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στις φωνολογικές, ας πούμε, μία ΔΑΕ, μία διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας, σχετίζεται με φωνολογική διαταραχή ή ακουμπάμε αλλού μετά? Μπορεί να σχετίζεται, σίγουρα. Και σε αντίθεση με τις αρθρωτικές, οι φωνολογικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν και σε μαθησιακές λόγω της διαταραχής ακουστικής αντίληψης, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε και για πρόληψη. Ένα παιδί με φωνολογική διαταραχή μπορεί, ενώ την εντοπίζουμε στην ηλικιακή ηλικία, μπορεί στην πρώτη δευτέρα δημοτικού να εμφανίσει μαθησιακές. Γίνεται όμως, υπάρχει περίπτωση σε ένα πρόγραμμα. Μένει πολύ φυσιολογικά μια χαρά να κάνει από το παιδί, αλλά ωστόσο να παραμένουν φωνολογικές. Ναι. Γίνεται, έτσι. Γίνεται, ναι. Εντάξει, ένα πρόγραμμα μπορεί να μας δείξει πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Και όντως υπάρχουν, ας πούμε, συχνότητες που τα παιδιά δεν τις ακούνε. Γι' αυτό μπορεί να παραλείπουν κάποια γραμματάκια. Ωραία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Άρα να κάνω μια ερώτηση. Είναι καλύτερα να προλαβάνουμε όταν βλέπουμε ένα παιδί νηπιαγωγείου, ας πούμε, πριν πάει στο δημοτικό, στην πρώτη τάξη, που θα αρχίσουν όλα αυτά τα γραμματάκια που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Ναι. Να έχουμε προλάβει να κάνουμε τη λογοθεραπεία μας πριν να αφήσουμε το παιδί να πάει στο δημοτικό. Εννοείται. Φωνολογική ενημερότητα. Πρέπει το παιδί πριν πάει στην πρώτη δημοτικού να μπορεί να χειρίζεται έτσι τους φθόγκους. Δεν λέμε τώρα να ξέρει να διαβάζει, αλλά να έχει. Να έχεις μια εικόνα για τις φωνούλες που υπάρχουν στη γλώσσα μας, για το α, για το που, έτσι, θα το βοηθήσει και αργότερα και σίγουρα προλαμβάνει και τις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό, ας πούμε, στο νηπιαγωγείο, για κίτρινο λέγει κίτρινο. Οπότε θεώρησα. Ναι, αυτό είναι μια έτσι πολύ. Γιατί μα άρεσε, ήταν ένα παιδάκι πολύ γλυκό, ας πούμε, και δεν όλα πηγαίνανε. Είναι ένα χαρακτηριστικό φωνολογικό. Αλλά πριν να πάει στο σχολείο, τον έστειλε λογοθεραπεία για τον λόγο. Για να μην πάει να μπει στην πρώτη γλώσσα. Ακριβώ. Εννοείται. Γιατί δεν ξέρω τι θα.
θα έγραφε μετά. Ωραία, θα μιλάω λίγο και για τις ηλικίες δηλαδή που πρέπει να. Αυτές οι διαταραχές εμφανίζονται όταν το παιδί αρχίζει να λέει όλα τα πραγματάκια, έτσι. Για παράδειγμα, αν είναι 4 και δεν λέει το ρο. Ναι, εκεί το ευχαριστιόμαστε. Το περιμένουμε ακόμα. Ναι, έχουμε μια. Έχουμε ηλικίες κατάρτισης. Το πρώτο πούμε, που κατακτάται έτσι, για αυτά δύσκολα είναι το σου. Που μπορεί κάποιο παιδί να μην το πει στην. Να μην το λέει ούτε στην πρώτη. Μπορεί να μην το πει. Πολλές φορές είναι normal, αλλά κάποιες είναι σαν τεμπέλικο. Εξασθενημένο. Ναι, σου ακούγεται. Ναι, το λέμε εξασθενημένο. Και το δικό μου σου κάποια λογοθεραπεία, ας πούμε. Δεν πήγε λογοθεραπεία. Είναι 4 χρονών, 4 κίνηση. Το σου στα 4 το παίρνουμε, το αναλαμβάνουμε. Το ρο, ας πούμε, το περιμένουμε έτσι, ένα εξάμηνο. Μπορεί το παιδί να το πει το ρο και στην πρώτη μόνο του. Δεν το περιμένουμε όμως. Καλό είναι να μην το περιμένουμε. Ή το ότι όσο το περιμένουμε και όσο το παιδί συνηθίζει και λέει το σου ή δεν λέει το ρου, ότι αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει. Εννοείται ότι όσο πιο μικρό είναι και τόσο πιο εύκολο να αποκατασταθεί, έτσι. Γιατί μαθαίνεται μέσα το παιχνίδι και παγιώνεται χωρίς το παιδί να, να περάσει τη διαδικασία του πρέπει να μάθω τώρα κάτι. Έτσι παγιώνεται πολύ πιο εύκολα. Ένα παιδί μπορεί να το έχει κατακτήσει σε αρχή λέξη, αλλά όχι μέσα σε μια θέση εντός της. Ναι, θα μπορούσε. Και εκεί πάλι. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό και οι λογοθεραπευτές ακολουθούμε όλες τις θέσεις, εννοείται, στην αποκατάσταση. Και την αρχική θέση, δηλαδή το σου στην αρχική θέση της λέξης, όπως λέμε, σάκα. Στη μέση της θέσης, όπως λέμε, φυσάει. Και στο τέλος, όπως λέμε, καφές, για παράδειγμα. Μετά μπαίνει στα συμπλέγματα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, να μην περιμένουμε από ένα παιδί να λέει το σου σε σύμπλεγμα, δηλαδή σε σου του, σου που. Έτσι, είναι πιο δύσκολο. Μπορεί αυτό να θέλει λίγο χρόνο να το ξεκαθαρίσει. Τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά τα παιδιά. Απλοποιούν συλλαβές. Τους είναι πιο εύκολο να πούνε λαπ, αντί του λαπ, έτσι. Αναδιπλασιασμοί. Τι αντί που τι. Λέω μια εύκολη συλλαβούλα δύο φορές. Τι που τι. Οι γονείς με καταλαβαίνουν. Παραλήψεις φωνημάτων. Δεν θα μπορώ να πω το ρο, δεν το λέω καθόλου. Καότο. Εντάξει. Ή πίτι αντί για σπίτι. Μετάθεση φωνημάτων. Βιβλίο, όπως το κλίτινο που είπατε πριν. Αντί βιβλίο. Και αντικαταστάσεις. Αντί για θου, βάζω το φου. Γύρω στα 4 χρονών. Το παιδί μαθαίνει το θου, οπότε εκεί, αν μπερδεύεται στο θου, μπορεί να είναι και φωνολογικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν αρκετά σαν ήχοι. Αλλάζει πολύ θέση άνθρωποι, αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Και γύρω στα 4 που περιμένουμε να πει το θου, καλό είναι να το δουλέψουμε κι αυτό. Λόδα αντί για ρόδα, δέντρο αντί για δέντρο και ξέρω αντί για ξέρω, γιατί και το ξού είναι αρκετά αργότερα. Και η αλλίωση φωνημάτων. Δηλαδή μπορεί το ρο να το πει εδώ. Ένα από το γαλλικό το. Λοιπόν, η διαταραχή τη αντιληπτική ικανότητα. Πήγαμε λίγο τώρα τα φωνητικά που είναι ένα παιδάκι, δεν λέει το ρο, δεν λέει το σίγμα, έτσι. Το παιδάκι έχει, ας πούμε, δυσχέρεια στο να δεχτεί τις πληροφορίες. Είναι η δεκτική γλωσσική διαταραχή. Δεν κατανοεί το παιδί αυτά που λέμε, δεν κατανοεί τη γλώσσα. Φαίνεται αδιάφορο, στην ουσία δεν κατανοεί. Δυσκολεύεται να ακολουθήσει εντολές, από εκεί καταλαβαίνουν την κατανόηση, γιατί οι εντολές πρέπει πρώτα να, η πληροφορία να αποκωδικοποιηθεί, να την κατανοήσει και ύστερα να την εκτελέσει. Και μπορεί να έχει περιορισμένο λεξιλόγιο. Γενικώς το περιορισμένο λεξιλόγιο είναι ένας λόγος να πάμε σε λογοθεραπευτή, γιατί μπορεί να οφείλεται σε πολλά πράγματα, έτσι. Και αντιληπτική ικανότητα και γενικώς μειωμένα ερεθίσματα μπορεί να έχει το παιδί και να έχει χαμηλό λεξιλόγιο, ακουστική αντίληψη, όλα αυτά. Η τηλεόραση, οι οθόνες γενικά. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα κεφάλαιο του. Λοιπόν, οι οθόνες όχι φυσικά και δεν βοηθάνε στην ομιλία. Ο λόγος είναι, εντάξει, πέρα του ότι υπάρχουν και προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι
εκπαιδευτικά ή θεραπευτικά ή να έχουν έτσι. Αυτά που παίζουν δεν είναι, σας το λέω. Ναι, ας πούμε το αντικείμενο να είναι γνωστικό, να μάθουν πραγματάκια. Παρ' όλα αυτά όμως, όσον αφορά την επικοινωνία, γιατί η ομιλία ξεκινάει την ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους. Έτσι. Από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το παιδί, έχει την ανάγκη να δείξει τις ανάγκες του στη μανούλα του, ας πούμε. Το ότι θέλει γάλα, το ότι χρειάζεται κάτι. Οι οθόνες το στερούν αυτό, γιατί δίνουν στα παιδιά κάτι που δεν μπορούν να το βρούνε μετά την οθόνη. Ή ερέθισμα, ήχο, εικόνα, κίνηση, επιβράβευση, όλα αυτά μαζί. Εκτός του ότι δεν τους δίνει το κίνητρο να μιλήσουν για να επικοινωνήσουν με κάποιον, προσπαθούν αυτό το μοτίβο να το συντηρήσουν κιόλας μετά από το παιχνίδι τους στο τάμπλετ. Όλη αυτή την κίνηση, γι' αυτό και λέμε συνέχεια για ΔΕΠΗ, αλλά η ΔΕΠΗ είναι μια βαριά, μπορώ να πω, διαταραχή. Μπορεί αυτό να οφείλεται και στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Το ότι το παιδί είναι σε ψάχνει για τα σταθερά. Ναι, εμείς τους γονείς πρέπει να τα πούμε και από εκεί και πέρα να τους τα πάρουμε, εφόσον τους τα έχουμε βάλει στη ζωή τους στη διαθυμερινότητά τους, γιατί και εμείς ήδη κάνουμε χρήση ασθενών συσκευών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην ηλικιακή ηλικία, ας πούμε, πόσο επιτρέπεται 20 λεπτά τη μέρα το παιδί να. Βαριά. Βαριά 20 λεπτά τη μέρα. Που σημαίνει τίποτα. Είναι καλύτερο και να μην είναι κάθε μέρα. Φυσικά, γιαγιάδες, χειρότερες μονάδες. Δεν τους επιτρέπεται. Όμως δεν τους επιτρέπεται να κάνουν το δώσουμε του παιδιού κάτι που δεν κάνει να φάει. Δεν μας φορά το ένα παιδί. Έτσι. Και πρώτη σοκολάτα για παράδειγμα. Γιατί η γιαγιά να δίνει σοκολάτα στο παιδί. Έτσι δεν θα επιτρέψετε και να τους δίνουν τα κινητά τους. Οι ικανότητες μπορεί να μην εμφανίσουν παιδιά που έχουν απώλεια ακοής εννοείται. Κάποια απλά εγκεφαλική ή και στον αυτισμό. Λοιπόν, πάμε τώρα στις μαθησιακές δυσκολίες που ανιχνεύονται έτσι και στην ηλικία του δημοτικού περισσότερο, από τη Δευτέρα και μετά φαντάζομαι ακόμα πιο πολύ. Ναι. Από το πρώτη τάξη μετά τα Χριστούγεννα. Αρχίζει και φαίνεται, ενώ μπορεί να υπάρχει και η προδιάθεση και. Λοιπόν, η δυσλεξία. Η δυσλεξία. Πολλοί νομίζουν ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι η δυσλεξία. Και τέλος. Και ότι η δυσλεξία είναι όλες οι μαθησιακές δυσκολίες. Δεν είναι. Η δυσλεξία αφορά την ανάγνωση και τη γραφή. Και τις ικανότητες αποκωδικοποίησης. Δηλαδή, αυτό που διαβάζω, που εισέρχεται ας πούμε σαν ερέθισμα η λέξη, πώς εγώ την αποκωδικοποιώ και την αναπαράγω μετά στην ανάγνωση. Οπότε τη δυσλεξία την καταλαβαίνω από την ανάγνωση και από τη γραφή του παιδιού. Δεν λέω τώρα ότι δυσλεξία, καμία σχέση. Οι αναγνωστικές δυσκολίες, πάλι και αυτές οι δυσκολίες σε αποκωδικοποίησης και που οδηγούν σε αναγνωστική, έτσι, αναγνωστικά προβλήματα. Η διαταραχή της γραπτής έκφρασης, δυσορθογραφία, δυσγραφία, ορθογραφικά, μουτζούρες, μιλάνε σαν να γράφουν σαν να μιλάνε, δεν χρησιμοποιούν κεφαλαία, δεν χρησιμοποιούν κενά, είναι το γραπτό τους, δηλαδή μία χάλια εικόνα γραπτού. Από διοργανωμένα βέβαια. Ναι. Η δυσαρρυθμισία, δυσκολεύονται στα μαθηματικά, στην αρρύθμιση περισσότερο, μαθηματικές έννοιες. Η ειδική διαταραχή του λόγου, η οποία λέγεται ειδική γιατί έχει να κάνει με την επιβράβευση στην ανάπτυξη του λόγου, ενώ δεν υπάρχει κάποια άλλη σαφής αιτία που το προκαλεί, ας πούμε, έτσι. Κάποια άλλη δυσκολία στο παιδί, γι' αυτό και λέγεται ειδική. Η δυσπραξία. Εκεί, ας πούμε, ένα έργο, θα δούλευε ή μη έργο. Αν η δυσπραξία ήταν γενικότερη, ναι. Αν είναι μόνο στοματοκινητική δυσπραξία, μπορεί και ο λογοθεραπευτής να το αναλάβει. Γιατί ασχολούμαστε και με το κινητικό κομμάτι, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τα όργανα της ομιλίας και της κατάπωσης. Ωραία. Δεν μπορεί να συντονίσει κινητικά τους μυς του και να προγραμματίσει την ομιλία του το παιδί. Θα
ιδιαίτερα και σε απραξία ή αγνωσία, ξέρω εγώ. Είναι πράγμα η απραξία. Το ίδιο λίγο. Όταν μου λόγω η δυσπραξία είναι. Όταν η μνήμη δεν είναι τόσο δυνατή, τι γίνεται. Όταν η μνήμη δεν είναι δυνατή. Ναι, εντάξει. Ποια μνήμη. Ποια μνήμη. Η εργασία σου. Η εργασία σου. Πρέπει να θέλει συνεχώ επαναλήψει και επαναλήψει για να μην ξεχνάει και να τα έχει φρέσκα στο μυαλό σου. Ναι. Επανάληψη. Εγώ προσωπικά και πολλοί συνάδελφοι το κάνουν αυτό. Αυτές όλες τις γνωστικές λειτουργίες, μνήμη, συγκέντρωση, τις δουλεύουμε κάθε φορά σε οποιοδήποτε περιστατικό. Γιατί πάντα βοηθάνε. Τώρα, όσον αφορά τη μνήμη, ας πούμε, και όλες αυτές τις γνωστικές διεργασίες και λειτουργίες, ασχολούνται και οι ψυχολόγοι με αυτές πάρα πολύ. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτό έτσι το δουλεύουν πάρα πολύ καλά οι ψυχολόγοι. Και εμείς, βέβαια, υπάρχουν ασκήσεις για όλα τα είδη μνήμης. Εντάξει. Υπάρχουν ασκήσεις. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν ενισχύουμε τόσο τη μνήμη όσο τη συγκέντρωση και την παρατηρητικότητα των παιδιών. Όσο. Έχει και παιχνίδια, έχει και. Αυτό κάνει, πιστεύω, κάνει ασκήσεις μνήμης. Βάζουν το παιδί στη διαδικασία να συγκεντρώνεται. Γι' αυτό και πάλι. Συγκεντρώνεσαι, θυμάσαι και την πληροφορία. Εκτός όταν μιλάμε για κάποια ειδική διαταραχή μνήμης. Που υπάρχει κάποια βλάβη σε κάποιο αντίστοιχο. Συνδέεται με εγκεφαλική βλάβη. Οπότε εκεί, όσο και να παρέμβει. Ο εγκέφαλός μας έχει διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τους λογούς. Κάθε κομμάτι του εγκεφάλου μας παραλαμβάνει μια λειτουργία, έτσι. Αν υπάρχει κάποια βλάβη σε κάποιο κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη μνήμη, μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα μνήμης που δεν έχει να κάνει με τη συγκέντρωση. Εμείς, ας πούμε, πάντα ξεκινάμε τις συνεδρίες μας με ασκήσεις μνήμης, ασκήσεις συγκέντρωσης, προσοχής. Να ρωτήσω λίγο, η αποπορία στο να κάνει το παιδί κάποια πράγματα έχει σχέση με. Είναι θέμα χαρακτήρα ή έχει σχέση λοιπόν, με κάτι που μπορεί να είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας, ότι κάποια παιδιά έχουν το δικό τους χρόνο, έτσι. Εκεί το θέμα είναι ο ειδικός να μπορέσει να διακρίνει αυτή την... Ναι, αυτή θα την πρέπει να πάει δηλαδή κάποιο παιδί... Θα πρέπει οι γονείς να πάνε κάποιο παιδί το οποίο είναι αρκετά, ναι. Μιλάμε για αρκετά, δεν μιλάμε για λίγο αποπορία. Ναι, σίγουρα σε εργοθεραπευτή για να δει πως είναι γενικός. Και σε λογοθεραπευτή φυσικά, να δει αν το περνάει και στο λόγο. Αν το περνάει και στο λόγο. Απλά στη γραφή. Στη γραφή. Πάλι με το λόγο, με λογοθεραπευτή θα. Και με λογοθεραπευτή. Και με λογοθεραπευτή. Έχει τύχει, ας πούμε, να αναλάβει το περιστατικό το οποίο το παιδάκι, ας πούμε, είχε το χρόνο του, όμως μπορούσε να πάρει βοήθεια. Έτσι. Να γίνει λίγο πιο ζωηρό, ας πούμε. Εντάξει, η λογοθεραπεία γενικά. Βοηθάει σε όλες τις δεξιότητες που τα παιδιά δεν μπορούν να αναπτύξουν μόνα τους. Και για να μην υπερβάζουμε και ψαχνόμαστε συνέχεια και μήπως και αυτό, μήπως και αυτό, μήπως και άλλο. Και τα παιδιά από μόνα τους σας δείχνουν τα σημάδια του πότε κάτι πρέπει λίγο να το προλάβουμε ή να παρέμβουμε. Γι' αυτό λέμε πρώτα παρατηρούμε εμείς τα παιδιά, μετά βάζουμε αυτά να παρατηρούν τον εαυτό τους. Και μετά συμβουλευόμαστε και ειδικό. Μην κατευθύνουμε το. Δεν θυμάται, ξέρω εγώ την ιστορία. Άιντε, στρέψουμε, μήπως έχει κάτι. Ναι, καλά, εννοείται. Εντάξει. Ισορροπίες λεπτέ. Πρώτον, δεν νομίζω ότι κανένα παιδί στην Τετάρτη πέμπτη να μπορούν να ιστορία, α πούμε, να μάθουν. Και κανένα μα σαν παιδί δεν το άκουσε. Για να μην αγχώνει την κόρη. Δηλαδή, μην το πει το παραμικρό που άκουσε. Ναι, ναι. Όχι μια μέρα δεν λέει το μάθημα, α πούμε, πάμε σε λογοθεραπευτή. Βέβαια, να τονίσουμε και αυτό. Οι λογοθεραπευτές δεν είναι δάσκαλοι, έτσι. Δεν βοηθάμε στα μαθήματα. Βοηθάμε αν ένα παιδί δεν έχει από μόνο του τις στρατηγικές αναπτύξεις ώστε να μπορεί να ακολουθήσει τη μαθησιακή διαδικασία, έτσι. Αυτό το κάνει ο δάσκαλος. Και αν το παιδί έχει ειδικές μαθησιακές, ο ειδικός παιδαγωγός. Λοιπόν, δυσπραξία είπαμε ότι είναι πρόβλημα στο συντονισμό των κινήσεων του παιδιού, γι' αυτό μπορεί να φαίνεται, να καταλαβαίνει τα πάντα, να φαίνεται ότι ξέρει τι θέλει να πει, αλλά να μην μπορεί να τοποθετήσει σωστά το στόμα του, να ψάχνει να βρει μέσα στο στόμα του, να βάλει τη θέση, τη γλώσσα για να πει αυτό που θέλει. Ναι. Αυτό αποκαθίσταται με θεραπεία ειδική, ας πούμε, με βιολειτουργική αποκατάσταση.
και η διαταραχή εγματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, η ΔΕΠΗ, που πολλά σήμερα τα λένε ΔΕΠΗ, αλλά δεν είναι ΔΕΠΗ. Είπαμε τι άλλο μπορεί να είναι. Είναι αρκετά δηλαδή, σοβαρή η ΔΕΠΗ για να πεις ότι πρέπει το παιδί να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Όχι απλά να είναι ένα ζωηρό παιδί ή ένα παιδί που είναι παρορμητικό ή ένα μόνο υπερκινητικό. Υπερκινητικό μπορεί να είναι και ένα παιδί επειδή τρώει πάρα πολλά γλυκά. Υπερκινητικά είναι τα γόρια σε αυτήν την ηλικία έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Γιατί και όλοι ενεργοποιούμε τη ΔΕΠΗ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να σας πω εδώ λόγω ειδικότητας. Για να ξεχωρίσετε αν έχω ένα ζωηρό παιδί ή αν όντως πάω σε ΔΕΠΗ, είναι ο νυχτερινός ύπνος. Ένα παιδί με ΔΕΠΗ δεν κοιμάται ήσυχο ούτε στον ύπνο. Mm-hmm. Ένα παιδί ζωηρό πέφτει και ξέρετε. Πέφτει και ξέρετε, ναι. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ μικρό. Η ΔΕΠΗ είναι μια διαταραχή που θα την καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα. Απλά επειδή έχει αρχίσει και γίνεται έτσι τη μόδα και λίγο συζητάμε με ζωηρά παιδιά και. Υπάρχει και μία τάση για αύξηση λόγω τη οθόνη και λόγω του κινητού, αυτά που είπατε πριν. Τα παιδιά να γίνονται πιο ζωηρά, καμιά φορά πιο επιθετικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη διαταραχή. Η διαταραχή ΔΕΠΗ είναι ένα παιδί που ακόμα και όταν υπάρχει κίνδυνο θα το τολμήσει, ακόμα και σε ένα περιβάλλον που ξέρει ότι δεν πρέπει να κάνει τέτοιε δηλώσει, θα τι κάνει μέσα στην εκκλησία, πάνω στο πολυέλαιο. Το παιδί είναι ζωηρό, δεν είναι ΔΕΠΗ. Μπορεί να του δημιουργήσει όμως προβλήματα στη συγκέντρωση το να είναι ζωηρό. Είναι τέτοια δραστηριότητα που κουράζει το ίδιο το παιδί. Και δεν μπορεί το ίδιο το παιδί να σταματήσει αυτή την υπερδραστηριότητα για να ξεκουραστεί. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι έχει ήδη κουραστεί. Πότε θα ξεκουραστεί αυτό το παιδί. Και αυτό τώρα που λέμε όσον αφορά και τη συγκέντρωση. Γιατί να μην πάρουμε τους εαυτούς μας για το παράδειγμα. Εμείς είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι σε όλα τα πράγματα. Όχι βέβαια. Έχουμε ένα παιδί 400 πράγματα σε ένα κεφάλι και θέλουμε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο. Και έρχονται τα παιδιά από πίσω και λένε: μα γιατί δεν είσαι συγκεντρωμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες που έχουν όντως ΔΕΠΗ. Υπάρχει ενήλικη η διαταραχή του φάντου TikTok και σε αυτήν που βγάλει ο θεραπευτής. Λοιπόν, είναι μια νομίζω αρκετά γνωστή έτσι σε εσάς τα τελευταία χρόνια έτσι, για τα λόγια του φάσματος. Όταν μιλάμε για αυτισμό, μιλάμε πλέον για φάσμα. Φάσμα τι σημαίνει, μπορεί να είναι πολύ σοβαρή, μπορεί να είναι ήπια, μπορεί να είναι υψηλής λειτουργικότητας, χαμηλής λειτουργικότητας, μπορεί να έχει πολλά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά. Είναι ένα φάσμα. Αυτιστικό, παιδί, αυτιστικό, ποτέ δεν είναι ίδια. Πού επηρεάζει, επηρεάζει την κοινωνική επίδραση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το παιδί δεν έχει ούτε την ικανότητα, αλλά ούτε και την επιθυμία να αλληλεπιδράσει. Υπότιτλοι AUTHORWAVE το... αγχώνεται. Ναι. Του δημιουργεί άγχος γιατί ξέρει ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, κάτι που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί. Διαταραχή της επικοινωνίας και της λεκτικής και της μιλητικής. Δυσκολία στην κυριολεκτική κατανόηση και τη χρήση τη γλώσσα. Δηλαδή, δεν θα καταλάβει ένα αστείο, θα του πει του παιδιού: αχ, θα σε σκοτώσω και θα νομίζει ότι όντω θα το σκοτώσει. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτέ τι. Δεν κατανοούν τη μεταφορά. Η μεταφορά, ναι. Ούτε το χιούμορ. Και πάλι, μπορεί κάποιο παιδί να φτάσει σε ένα λειτουργικό επίπεδο ώστε να κατανοεί το χιούμορ, α πούμε, και, και τι μεταφορέ. Δουλεύονται όλα αυτά, μπορεί να. Είναι μαθημένο όμως, δεν είναι. Είναι μαθημένο. Έχει μάθει ότι όταν μου λέει η κυρία αυτή την έκφραση, θα πρέπει να γελάσω. Ακριβώς. Αυτό είναι το μαθημένο. Δεν το κατανοώ. Απαραλύσει. Προγραμματίζεται κατά κάποιον τρόπο. Είναι σαν να έχει ένα κομπιούτερ και αν το δουλέψει σωστά και του βάλει όλα τα προγράμματα από την αρχή μέσα, μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μην φαίνονται καθόλου, να μην να τα έχουν, πάντα θα έχουν άγχος, πάντα δεν θα έχουν ενδιαφέρον για κοινωνική αλληλεπίδραση, πάντα θα τους φαίνονται όλα αυτά κάπως εκτελεί. Θα μπορούν να το εκτελέσουν. Δυσκολία στην γενίκευση ενιών, δηλαδή λένε ότι δεν περνάω τον δρόμο χωρίς να κοιτάξω. Είναι δύσκολο για αυτό το παιδί να καταλάβει ότι δεν το κάνω πάντα, όχι μόνο όταν βγαίνω από το σχολείο. Έτσι, πάντα κοιτάω τον δρόμο. Σύγχυα λέξη με παρόμοιο νόημα. Χρήση ομιλίας που μοιάζει με ρομπό, επειδή πολλοί απλά δεν τη χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν. Έτσι, χρησιμοποιούν επειδή την έχουν
μάθει ή τους εξυπηρετεί. Μπορεί να κάνουν ανομαλίες στην προσοδεία. Προσοδεία είναι ο επιτονισμός κάποιων λέξεων, η συναισθηματική έτσι, χρωματισμή που δίνουμε εμείς στις λέξεις. Ένα παιδί στο φάσμα δεν μπορεί αυτό να το κατακτήσει εύκολα. Στο ρυθμό, στο ύψος, μπορεί να φωνάζει περισσότερο, μπορεί να μιλάει πιο... Γενικώς έτσι, την εξωλεκτική επικοινωνία και την προσοδεία δεν την χρησιμοποιούν πάρα πολύ σωστά. Δυσκολίες στη σημασιολογία. Νομίζω ότι θα χρειάζεται. Όχι, εμείς περισσότερα ο αθλησμός τώρα είναι μια παρουσίαση και το μόνο του. Ναι, απλά λέω ότι πώς μπορούμε να καταλάβουμε έτσι. Δεν θα έχει την κατανόηση χρόνου και των εντολών. Μπορεί όμως να υπάρχει συνοσηρότητα, έτσι, να υπάρχει. Δεν υπάρχει ακόμα και δράση. Νοηματική. Νοητική στέρηση, συγγνώμη. Οι γραμματικές δομές είναι συχνά ανώνυμες και περιλαμβάνουν στερεοτυπικά. Ναι, χρησιμοποιούν στερεοτυπικά τη γλώσσα, δηλαδή παπαγαλίζουν, ας πούμε, λένε πράγματα που δεν έχουν νόημα. Δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιούν τα παιδιά εκτός φάσματος. Δυσκολίες επίσης και τη ξεχάσεις μεταφορικών μηνυμάτων, αυτό που είπαμε, παροντινούνται νεολογισμοί, δηλαδή φτιάχνουν από μόνο τους λέξεις που μόνο αυτά ξέρεις. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, για παράδειγμα το ψιψιψίδι μπορεί κάτι να είναι για ένα παιδί. Δυσκολεύονται στη χρήση αντωνυμιών υποθέσεων και προσώπων και μειωμένες νοητικές ικανότητες. Και αυτό συνεπάγεται πάρα πολλές δυσκολίες. Οι μειωμένες νοητικές ικανότητες. Ας φύγουμε και τον αυτισμό. Η δυσπραξία, το είπαμε και πριν, είναι τα όργανα της ομιλίας, δεν συγχρονίζονται, δεν βρίσκουμε τη θέση τη σωστή. Ξέρετε τι θέλει να πει, ο εγκέφαλος δεν εκτελεί. Και πώς φαίνεται αυτό, το παιδί κάνει μη συστηματικά λάθη με ύπνο. Δηλαδή, τη μία μπορεί να την πει έτσι τη λέξη, την άλλη μπορεί να την πει αλλιώς. Φαίνεται ότι κάθε φορά κάνει μια έτσι κουραστική προσπάθεια να πει αυτό που θέλει. Μπορεί να καταλαβαίνει τι του λένε, αλλά δεν μπορεί τόσο καλά να μιλήσει. Αγχώνεται πιο πολύ, οπότε όταν αγχώνεται μιλάει ακόμα χειρότερα, γιατί όλο αυτό δεν τον βοηθάει το άγχος να συντονιστεί. Πόσο μάλλον εμείς, αν αγχωθούμε, δεν μπορούμε να χάνουμε τα λόγια μας καμιά φορά. Φανταστείτε ένα παιδί με δυσπραξία πόσο ακατόρθωτο είναι. Είναι ακατάληπτη η ομιλία του από άτομα που δεν τον γνωρίζουν. Και έχει δυσκολία στο να επαναλάβει μετά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να του πω να πω σε ένα παιδάκι τυπικό κότα και να πει μια χαρά την κότα, ενώ ένα παιδί με τέτοιες δυσκολίες να μην μπορεί να την επαναλάβει. Και αυτό που είπα πριν, μοιάζει να ψάχνει μέσα στο στόμα του να βρει τη θέση, ας πούμε, ή να μην μπορεί κατά βούληση να κάνει μια κίνηση με το στόμα, ας πούμε, να φουσκώσει τα μάγουλα ή να κάνει το αλαβάκι, να κάνει γαργάρες. Δεν μπορεί. Δυσκολεύεται στην κίνηση, γι' αυτό και δυσκολεύεται και στην ομιλία, όσον αφορά το κινητικό κομμάτι. Λοιπόν, και οι διαταραχές ροής, νομίζω αυτό είναι το τελευταίο. Ωραία. Οι διαταραχές ροής, που είναι η ροή της ομιλίας, διακόπτεται, καθυστερεί, παρεμβάλλονται άλλα πράγματα, είναι ο τραυματισμός. Εμφανίζεται κυρίως 2 με 7 ετών, αν και μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα. Ή μπορεί να μείνει, έτσι, ο τραυματισμός και μέχρι μια πολύ μεγάλη ηλικία ή και να είναι μόνιμος, γιατί ο παγιωμένος τραυματισμός δεν θεραπεύεται. Αν είναι δηλαδή αν το παιδί έχει τραυματισμό ένα χρόνο και πάνω, δεν θεραπεύεται, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Και χέρισμα, ναι, θα πω τα χαρακτηριστικά παρακάτω, όμως πιο σύντομα μπορώ. Λέει, ας πούμε, επαναλαμβάνεις τραπέζι. Κότα ή πάνω ή ρυθμική των ήχων. Θέλω. Επαναλήψεις φωνοσύλλαβων λέξεων. Και. Μπλοκαρίσματα. Μπλοκάρι, όρτα, πόρνο. Αυτές είναι έτσι σοβαρές δυσρυθμίες, είναι πολύ χαρακτηριστικές, είναι πολύ έντονες και υπάρχουν και οι μη τραυματικές που είναι λίγο πιο λιγότερο σοβαρές δυσρυθμίες. Είναι, ας πούμε, μιλάω και λέω, εντάξει, το κάνουμε όλοι αυτό καθημερινά και αν έχεις και λίγο άγχος παραπάνω.
αναθεωρήσεις. Πάει να πει μια λέξη, δεν του βγαίνει και τη λέει αλλιώς. Χθες το τη νύχτα, ή επαναλήψεις πολυσύλλαμων λέξεων και φράσεων. Ήθελα να πάω, να πάω. Όμως και οι διαταραχές ροής, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που και η Αμαλία πάλι θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει πάρα πολύ. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο ψυχολογικός παράγοντας. Πάντα δουλεύεται ταυτόχρονα με λόγο και ψυχοθεραπεία. Γιατί πάντα προκύπτει από άγχος ή πολύ συναισθηματική φόρτιση. Ωραία, άρα με λίγα λόγια και έτσι απλά, πώς πολυρευόμαστε ότι ένα παιδί πρέπει να το δει κάποιος ειδικός, μέχρι τα 2,5 έτη δεν παράγει καθόλου λέξεις, έτσι. Δεν εκτελεί εντολές, δεν μπορεί να καταλάβει το που φέρει τα παπούτσια και κλείσει και την πόρτα. Ο λόγος του είναι εξαιρετικά απλοποιημένος. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά παιδάκια, ας πούμε, γύρω στα 3, τους είναι πολύ εύκολο να λένε τα τάτα αντί για. Πολύ απλά. Πάμε άτα, θελωμάτι. Προσπαθούν πολύ να απλοποιήσουν τις λέξεις. Αυτή τη βρεφική, τη μορδίστικη ομιλία τη διατηρούν μέχρι 3 χρονών. Κάτι που θυμήθηκα τώρα που είπατε αυτές τις λέξεις. Είναι λάθος που κι εμείς τα μικρούτσικα τα πολύ μικρούτσικα όχι. Το να δεις να είσαι ένα μωρό ενός έτους δεν είναι κακό. Αλλά εκεί μετά τα 2,5. Καλά, μετά τα 2,5-3 το νινί γίνεται μωρό. Το μαμ γίνεται φαγητό. Αλλά τώρα σαν μωρό όμως, αν το βρεφάκι όταν αρχίζει να παράγει τους πρώτους του ήχους, έχει νόημα να το πεις μαμ, γιατί το καταλαβαίνει, μπορεί να το επαναλάβει, οπότε μπαίνει στη διαδικασία να επικοινωνήσει. Ενώ είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το παιδί δεν θα μπει στη διαδικασία να πει σκούλικο με μυγκότρυπα. Ένα μαμ, ένα νινί, ένα. Το παιδί θα φέρει την γλώσσα που θα μιλήσει από την μητέρα που έρχεται σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο και λέγοντας τις πρώτες συλλαβές εσείς. Μα, αυτές είναι οι πρώτες συλλαβές. Και τις μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε σε αυτή την ηλικία που λέει και η Αναστασία, βοηθάει και τον μαμ και τον νάνι και όλα. Όταν αυτό είναι ένα μωρό. Αυτό ναι. Αλλά μετά όταν σταματάμε στον πιο μικρό. Υπάρχουν στάδια στην προσωπική ανάπτυξη. Το πρώτο πράγμα που κάνει το μωρό είναι γύρω στου 7-8 μήνε να αρχίσει να λέει μπα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 �να δείξει την ικανότητά του. Γιατί μέχρι τότε αυτή είναι η ικανότητά του. Στον ένα χρόνο όμως που μπορεί να πει μια λεξούλα. Δύο συλλαβές. Το ενθαρρύνουμε πάλι. Του δίνουμε δηλαδή να μιμηθεί ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακολουθήσει. Δεν του λέμε. 7 μηνών που λέει μαμά, μπαμπαμπα, πες σ' αγαπώ. Ναι. Ή αντιθετικά, σέλο μελό. Πάμε εκεί σε αρθρωτική έτσι, γραφωτικά θεματάκια, τα λύνουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε είπαμε στο δημοτικό να έχει έτσι αναπτυγμένο όλο το φωνολογικό σύστημα, να μην έχει κενά, να μπορεί να ακολουθήσει τη μαθησιακή διαδικασία, τη γλώσσα και όλα αυτά που θα κάνει μετά στο δημοτικό. Λοιπόν, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με λίγα λόγια. Βοηθάει τα παιδιά η λογοθεραπεία να εκφράζονται και να επικοινωνούν καλύτερα. Κατανοούν και αντιλαμβάνονται λέξεις, έτσι, με σημασιολογία, λεξιλόγιο, πραγματολογία. Μπορούμε να δουλέψουμε τις ανώτερες λεκτικές λειτουργίες όπως το χιούμορ, η πονηριά κτλ. Βελτιώνεται η καθαρότητα της ομιλίας. Ένα παιδί που δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι μπορεί να καθαρίσει η ομιλία του. Και κατά συνέπεια η αυτοποθέτησή του. Η κοινωνικοποίησή του, πόσο πιο εύκολα θα μιλήσει, θα αυτονομηθεί, θα μπορέσει να κάνει, να αναπτύξει σχέσεις με συνομήλικους. Ναι, δεν μίλησαμε για τη σύντηση πολύ, αλλά και αυτό είναι έτσι ένα αρκετά σοβαρό κομμάτι που. Άλλο κομμάτι, μεγάλο μόνο. Είναι, αλλά. Γιατί είναι τόσο σημαντική ας πούμε, η σύντηση και πώς κολλάει ας πούμε, με τη λογοθεραπεία, τη σχέση έχει με το αν δεν τρώει το παιδί. Ένα σύστημα που δεν μπορεί να τραφεί, δεν μπορεί και να μιλήσει. Έτσι, μοιράζονται το ίδιο σύστημα. Δόντια, γλώσσα, γνάθος, συμμετέχουν και στο ένα και στο άλλο. Γι' αυτό και μπορεί ένα παιδί με προβλήματα κατάπωσης να έχει συνεπώς και προβλήματα
ομιλίας, πέραν του ότι η τροφή και η ανάγκη για τροφή είναι η πρώτη επικοινωνία που έχει το παιδί στον κόσμο. Το να φάει, το να τραφεί, είναι η πρώτη αφορμή να ξεκινήσει να επικοινωνεί. Έτσι συνδέονται αυτά τα δύο πάρα πολύ, έτσι, πολύ στενή σύνδεσή τους. Και ο λογοθεραπευτής βοηθάει ένα παιδί όταν και αισθητηριακά, δηλαδή κάποιο παιδί μπορεί να μην τρώει επειδή έχει προτείνει σε κάποιες υφές, είναι πολύ ευαίσθητο σε κάποια υλικά, σε κάποιες τροφές, ή δεν έχει, πώς το λέμε, σωστό μηχανισμό κατάπωσης, όπως και με την ομιλία. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που πάρα πολύ ωραία μας τα... Πιστεύω, είναι μια επιφορμητική συζήτηση.